σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που είστε εδώ, καταρχήν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και πολλά μέλη της παράταξης. Να πω ότι σήμερα θα παρουσιάσουμε άλλα 7 άτομα και τις επόμενες μέρες, μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα, θα κάνουμε μια συνολική παρουσίαση άλλων 19 ατόμων που κλείνουν τις περιφερειακές δημοτικές ενότητες. Και στην πορεία θα βλέπουμε βήμα-βήμα. Να ξεκινήσω σήμερα με τη Βίτη Βασιλική Δοκοπούλου. Αυτή είναι η κόρη του Νίκου Δικόπουλου και γονή του Γιάννου Παπαγόρα, του Μπορμπαγιάννη, γνωστός για τους αγώνες του. Απόφυτος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και βεβαίως αγωνιά για το μέλλον αυτού του τόπου. Βίτη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλή επιτυχία και βεβαίως ό,τι καλύτερο να μας δώσεις τις ιδέες σου, τις απόψεις σου και την νεανική ορμή σου. Καλή επιτυχία. Βάσο. Μια Βασιλική Σπυροπούλου, στέλεχος του ΟΤΕ. Μαζί μας, έστω και την τελευταία στιγμή το 2010, στη Δημοτική Ενότητα των Φιλιππαίων, στέλεχος του ΟΤΕ με μεγάλη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα και βεβαίως με μεγάλη εμπλοκή στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Καλή επιτυχία, καλώς ήρθες και πάλι μαζί μας. Ένας ακόμη εκπρόσωπος της νέας γενιάς, ο Νίκος Μπαντόγιας. Δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, μαζί μας στην προηγούμενη περίοδο, με την νεανική του ορμή και με ωριμότητα σήμερα και βεβαίως αποφασισμένος όσο καμία άλλη φορά. Να τονίσω ότι πέρα από δικηγόρος δικηγορεύει στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως αγαπά τον τόπο, τον είναι πολύ συχνά στα Γραβανά και έχει πάρα πολλές υποθέσεις εδώ. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και είναι γιος του Γιώργου Μπαντόγια, γνωστού ασχολούμενο με την τοπική αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια. Έχω καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μία φωτογραφία. Να είσαι καλά. Ζήσε. Ζήσε Γκιουλέκα. Ο Ζήσης είναι πρώτη φορά μαζί μας. Καλώς ήρθες στην παράταξή μας. Να πω ότι ο Ζήσης είναι ένας άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας. Ένας άνθρωπος που έχει αγωνιστεί σε μία σειρά επαγγελμάτων. Ένας άνθρωπος που αγωνίζεται στην καθημερινότητα και βεβαίως θα μας δώσει τη δική του όθεση στο δικό του τομέα με τις δικές του ιδέες και απόψεις. Ζήσης, καλώς ήρθες. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Ζήση. Και πεθαρά πρέπει να τρέξει λίγο παραπάνω τώρα. Εννοείται. Όχι μόνο στο μοναχίτη. Όχι, εννοείται. Η γιαγιά περισσότερο. Η γιαγιά περισσότερο, Λοιπόν, δεν βλέπω Ηρακλή. Κάπου κρύβεται. Ηρακλής Καραντζόζης, η αριστερή πτέρυγα της δεξιάς. Βέβαια μιλάμε για αυτοδιοίκηση, αλλά όλοι θέλουμε έναν ηλεκτρολόγο για να αλλάζει τα φώτα και να τα βάζει σε σειρά. Ηρακλή, καλή επιτυχία. Και σε θέλουμε μαζί μας για τις επαναστατικές και όχι μόνο ιδέες. Αρκεί να ακούσουμε μερικά πράγματα. Πάντα ακούμε. Καλή επιτυχία. Ένας ακόμη παλιός γνώριμος,
δημοσιογράφος, αντιδήμαρχος, συνεργάτης και αστυνομικής διάρκειας. Σήμερα ασχολείται πολύ με τον καλοπισμό και με ειδικά προϊόντα, Βάιος Κόραβος. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλώς ήρθες και πάλι. Συνεχίζουμε, μαζί συνεχίζουμε, δεν σταματήσαμε. Και βεβαίως αυτή τη φορά ελπίζουμε να πάμε ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο δυνατά για το καλύτερο για τα γραβενά. Καλή επιτυχία και πάλι. Είναι μαζί μας και ο Σάκης ο Χρυσής, ξενοδόχο από την Κρανιά, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Σύλλογου, επειδή παίξαμε και μπάλα μαζί, το πρόλαβα πολύ δεξιοτέχνης ποδοσφαιριστής και αυτές τις ικανότητες θέλουμε να τις δείξει και εδώ, στη Δημοτική Ενότητα της Γόργιανης υποψήφιος. Σάκη, καλώς ήρθες. Μαζικά είπαμε η επόμενη παρουσίαση είναι τα 19 άτομα όλων των δημοτικών ενωτήτων που κλείνουν τα υπόλοιπα της δημοτικής ενότητας και βεβαίως σταδιακά και με εκπλήξεις τα υπόλοιπα ονόματα εδώ της δημοτικής ενότητας του κεντρικού Δήμου των Γραβανών, του παλιού Δήμου των Γραβανών. Επίσης, στις επόμενες μέρες θα ανεβούν στη σελίδα μας στο Μαζί Συνεχίζουμε, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φωτογραφίες, προφίλ όλων των υποψηφίων που προστίθονται και θα βγαίνουν και θα έχουν μία ενημέρωση όλοι οι συμπολίτες μας. Μαζί Συνεχίζουμε, κόντρα σε αυτά που πιστεύουν, κόντρα σε αυτά που ελπίζουν, κόντρα σε αυτά που φαντάζονται και μαζί θα κόψουμε το νήμα όπως πρέπει να το κόψουμε για το καλό του Δήμου μας.